Νίκη στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία του Μαρκ Ρούτε δίνουν τα exit poll των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία. Απερχόμενος πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα είναι ακόμη μια φορά νικητής, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πρωθυπουργού τεφλών, λόγω της διάρκειάς του στον θόκο που υπερβαίνει τα 11 χρόνια. Το κόμμα του φαίνεται να καταλαμβάνει τις περισσότερες έδρες, αφήνοντας πίσω του το Κόμμα για την Ελευθερία του ακροδεξιού Γκέρτ Βίλντερς. Για το σχηματισμό κυβέρνησης θα χρειαστεί η συμμετοχή τουλάχιστον τριών κομμάτων, ενώ δεν αποκλείεται να είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει εβδομάδες. Η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Μαρκ Ρούτε υποχρεώθηκε να παραιτηθεί πριν από περίπου δύο μήνες, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τα επιδόματα φτωχών οικογενειών, οι οποίες τα στερήθηκαν από λάθος χειρισμού στο αρμόδιο Υπουργείο.